Κυρίες και κύριοι, νομίζω ένα σημείο μόνο που δεν απάντησα στον κύριο Καρατζαφέρη, που είναι σημαντικό για το Σύνταγμα. Θέλω να τονίσω ότι το Σύνταγμα είναι θέμα μοναδικά δικό μας να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με το Σύνταγμά μας. Και βεβαίως θα είναι ένα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ μας. Δεν έχει τεθεί βεβαίως, επειδή υπόθηκε και αυτό, δεν έχει τεθεί, θέλω να σας ενημερώσω, ως όρος η αλλαγή συντάγματος σε χώρες της Ευρωζώνης. Έχει βεβαίως τεθεί το θέμα να υπάρχει μια σοβαρή εποπτεία και σε κάθε χώρα και βεβαίως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διόγκωση του χρέους και των ελλειμμάτων, για το οποίο βεβαίως ως αρχή συμφωνούμε. Αλλά το πώς η κάθε χώρα αυτό θα το εφαρμόσει είναι θέμα κυριαρχικού δικαιώματος. Κύριε Τσίπρα, μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κρίσιμα θέματα, διότι ξέρετε πολύ καλά, αν και δεν το ομολογείτε, ότι αναλάβαμε την κυβέρνηση αυτής της χώρας στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά, κύριε Τσίπρα, αφορούσε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων αγαθών, των υποδομών, αυτών των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αδιαφάνεια, σπατάλη, αυθαιρεσία παντού. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης. Και εμείς όλα αυτά τα οποία κάνουμε τα είχαμε πει εδώ και καιρό. Ήταν το σημείο εκκίνησης να βάλουμε τάξη στο χάος με το οποίο βρεθήκαμε αντιμέτωποι. Και σε ό,τι αφορά διαπλοκές και συμφέροντα, κύριε Τσίπρα, ζουν πράγματι τα συμφέροντα αυτά, τις συμβάσεις της προηγούμενης εποχής. Αλλά είναι τα τελευταία. Γιατί εμείς έχουμε φέρει διαφάνεια, αρχή ελέγχου έργων και μελετών και αλλάζουν όλες οι διαδικασίες. Εμείς φέρνουμε τη διαφάνεια και σταματάμε αυτές τις πρακτικές, κύριε Τσίπρα. Και αυτά δεν θέλετε να αναγνωρίζετε, μιλάτε για το παρελθόν. Δαπάνες οι οποίες βρεθήκαν στις αστικές συγκοινωνίες με σχεδόν 4 δισεκατομμύρια εκτός ελέγχου, συσσωρευμένα χρέη, μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους ήταν των ετών 2004-2009. Ποιος τα πληρώνει αυτά τα χρέη, κύριε Τσίπρα? Νομίζετε ότι δεν τα πληρώνουν ήδη οι Έλληνες φορολογούμενοι? Οι Έλληνες φορολογούμενοι τα πληρώνουν. Να μην τα μειώσουμε δραστικά αυτά τα ελλείμματα, ώστε να εγγυηθούμε στους πολίτες να έχουν και δημόσια μέσα μεταφοράς. Δημόσια μέσα μεταφοράς. Θέλουμε ή όχι? Δημόσια μέσα μεταφοράς. Το τονίζω αυτό. Πρέπει να σώσουμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Και αυτό περνά μέσα από την μείωση των ελλειμμάτων, περνά από την μείωση της σπατάλης, δυστυχώς, και από την αύξηση των εισιτηρίων. Ποια είναι η άλλη λύση? Ποιος θα επιμεληθεί τα ελλείμματα? Τι προτείνετε εσείς? Τι προτείνετε ως εναλλακτική, ρεαλιστική λύση? Να έχουμε ή να μην έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες? Γιατί αυτό είναι τελικά και το ερώτημα. Και δεν απαντάτε σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το μεγάλο πρόγραμμα των 5 αυτοκινητοδρόμων. Κακές συμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διασώσουμε τα έργα. Εκτός αν δεν θέλουμε να γίνουν τα έργα. Είναι μια επιλογή. Αλλά πέστε το αυτό. Πέστε ότι δεν θέλετε να γίνουν τα έργα. Δεν θέλετε να γίνουν τα έργα αυτά, οι 5 αυτοκινητοδρόμοι. Είναι μια επιλογή, αλλά πέστε το. Αλλά θλίβομαι ειλικρινά βλέποντας ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, όπως το δικό σας, να παροτρύνει τους πολίτες σε ανομία. Βεβαίως υπάρχει δυσφορία των πολιτών. Κατανοητή, δικαιολογημένη εν μέρη. Εμείς πρώτοι τη συμμεριζόμαστε. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Μην ξεχνάτε πού ανήκει η ευθύνη. Δείχνετε εμάς που προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα και δεν δείχνετε αυτούς που τα δημιούργησαν. Και αντί να παροτρύνετε τους πολίτες σε αυτοδικία, σε αυθαιρεσία που τελικά επιβαρύνει όλους και τους υπόλοιπους φορολογούμενους, ελάτε να προτείνετε λύσεις. Με το να αρνούμαστε όμως την τήρηση των καθηκόντων μας απέναντι στο κράτος, απέναντι στους πολίτες, τραυματίζουμε και τη δημοκρατία και την πατρίδα μας και τα συμφέροντα των πολιτών. Διότι, αγαπητοί του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε μία λαθεμένη αντίληψη. Νομίζετε ότι η ανομία είναι κάτι επαναστατικό που βοηθάει τον ελληνικό λαό. Η ανομία την οποία έχουμε στη χώρα μας είναι αυτό που σήμερα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά τα χρόνια η έλλειψη
τήρησης κανόνων, αξιών, διαφάνειας είναι αυτό που πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλετε να συνεχίσετε. Αυτή την αντίληψη θέλετε να συνεχίσετε. Και ποιος κερδίζει σε αυτό το περιβάλλον, κύριε Τσίπρα? Ποιος κερδίζει στο περιβάλλον της ανομίας? Κερδίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης που κάποια μέρα μπορεί να κερδίσει 5 ευρώ από την ανομία αυτή, αλλά χάνει εκατομμύρια ευρώ από τους μεγάλους παράγοντες που μπορούν και ξεφεύγουν και μπορούν να πλουτίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί αυτό έγινε με την ανομία. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε πώς διαπαιδαγωγείτε, πώς διαδιαπαιδαγωγείτε τους δικούς σας ανθρώπους και την ελληνική κοινωνία. Ότι η ανομία είναι αυτό το οποίο είναι ο τρόπος να σώσουμε τη χώρα. Δυστυχώς, αυτές οι συμπεριφορές τη χάνουν και πλήρους κάλυψης και των δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων της υπόλοιπης αριστεράς, αλλά ακούστε και τη ανοχή της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσαν, άκουσαν. Η Νέα Δημοκρατία κλείνει το μάτι σε αυτές τις συμπεριφορές, η οποία είναι η ίδια που υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες. Αυτή είναι βεβαίως η διπλοπροσωπία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν ήρθαμε να μιλήσουμε και να απολογηθούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαμε εδώ για να λέμε αλήθειες στον ελληνικό λαό. Πρώτο ερώτημα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες? Αν παροτρύνουμε τους πολίτες να μην πληρώνουν εισιτήριο, δεν θα έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Θέλετε να συνειδητικοποιήσουμε? Αυτό θέλετε, κύριε Τσίπρα, διότι αυτή είναι η κατάληξη της δικιάς σας πολιτικής. Αυτοκινητόδρομος. Ποια είναι αλήθεια? Ναι, υπάρχουν συμβάσεις που δεν είναι της αρεσκίας μας. Τα είπαμε και όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για τις συμβάσεις αυτές εδώ στη Βουλή. Όμως αυτές οι συμβάσεις υπογράφτηκαν από μια ελληνική κυβέρνηση. Διαπραγματεύτηκε με τις κατασκευάστριες εταιρείες, με τις τράπεζες, τις λεπτομέρειες των έργων. Είχαν βεβαίως και μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση τις αυξήσεις των διοδίων. Έβαλε την υπογραφή του το ελληνικό δημόσιο, όχι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό δημόσιο. Δεν μιλάμε και μόνο για ελληνικές εταιρείες, μιλάμε και για διεθνείς εταιρείες. Αυτή την υπογραφή κανονικά θα πρέπει να τη σεβαστεί, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες όπου υπάρχει η λεγόμενη ασφάλεια δικαίου. Αν αυτές οι συμβάσεις καταπέσουν, πολύ απλά δεν θα γίνουν τα έργα. Δεν θα έχουμε δρόμους. Θα μείνουμε τους δρόμους που έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια, αν καταπέσουν, είναι μια επιλογή, σας λέω, και θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο ρήτρες, κάπου 2 δισεκατομμύρια, και από την άλλη μεριά θα χτυπηθεί η αξιοπιστία της χώρας μας, ότι δεν σεβόσαστε την υπογραφή την οποία βάζει η ελληνική πολιτεία. Η άλλη λύση είναι να χρεώνουμε το φορολογούμενο, τα παιδιά μας, με δανεικά για αυτά τα μεγάλα έργα. Αυτό το οποίο θεωρώ όμως δικαιολογημένο, είναι ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τους δρόμους, τους αυτοκινητόδρομους, υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ρήτρα, στην οποία είχαμε αντιταχθεί εμείς ως κοινωνική ομάδα, ως αντιπολίτευση, ότι πληρώνει ο πολίτης διόδια για δρόμους που δεν έχουν κατασκευαστεί. Και δεύτερον, ότι πληρώνει ο τοπικός πληθυσμός που έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει τους δρόμους της περιοχής με τρόπο και μη αναλογικό, μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να πληρώνει για πολλά χιλιόμετρα δρόμου, ενώ κάνει πολύ λιγότερα. Αυτό το αναγνωρίζουμε και αναζητούμε λύσεις. Όπως βεβαίως και για τις συγκοινωνίες, έχουμε ήδη πάρει μέτρα για ευπαθείς ομάδες και είμαστε ανοιχτοί να δούμε αν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες που πρέπει να βοηθηθούν περαιτέρω, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας πάντα. Γι' αυτό έχω ζητήσει από τον Υπουργό και ίδιος αυτό θέλει, να ξεκινήσει άμεσα έναν διάλογο με τα κόμματα, με τους βουλευτές των περιοχών, με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών ή δυνατόν και με τους ίδιους πολίτες, να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, μέσα στα πλαίσια βεβαίως που μας δίνουν οι διαπραγματεύσεις ή επαναδιαπραγματεύσεις, διότι είναι βεβαίως, δεν είναι εύκολες οι επαναδιαπραγματεύσεις, αλλά πράγματι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια που μπορούμε να
έχουμε για να ασκήσουμε μια πολιτική που είναι πιο δίκαιη και σε αυτό το τομέα. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν θα δεχθούμε ότι η λύση είναι η ανομία, κυρία Τσίπρα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για τις συμβάσεις που ψηφίστηκαν και από το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, ήταν ένα άρθρο. Και βεβαίως είχαμε να επιλέξουμε αν ήμασταν υπέρ των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και ήμασταν υπέρ και είμαστε υπέρ των αυτοκινητοδρόμων, αλλά κάναμε κριτική ακριβώς σε αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα και πιθανώς και σε πολλά άλλα. Άρα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πήρε σαφή και καθαρή θέση σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που έχουν αυτές οι συμβάσεις εδώ και πολύ καιρό και ως αντιπολίτευση. Δεύτερον, μας κατηγορείτε εμάς, κύριε Τσίπρα, για το θέμα Siemens. Ποιος έθεσε εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, πρώτη το θέμα Siemens? Εμείς, κύριε Τσίπρα, θέσαμε το θέμα Siemens, ζητήσαμε να γίνουν εξεταστικές επιτροπές και η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε, όχι μόνο αρνήθηκε την εξεταστική επιτροπή, αλλά έκλεισε τη Βουλή το 2009 για τις ευρωπαϊκές, τις ευρωεκλογές, για να μην υπάρξει η δυνατότητα να όλες αυτές οι υποθέσεις να φτάσουν στη δικαιοσύνη, γιατί βεβαίως εδώ έφτασαν. Και εδώ το αποδείξαμε. Φτάσανε εδώ στο Κοινοβούλιο για να ρίξουμε φως σε όλα. Αλλά θέλανε να μην φτάσουν στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι εξοργισμένος με αυτή την πρακτική. Και είμαστε και εμείς, κύριε Τσίπρα, και η δικιά μας παράταξη. Και το θέσαμε και είπαμε θα ματώσουμε και το εννοούσαμε και το νοούμε. Εμείς θέλουμε φως σε όλα. Ψάξτε αλλού λοιπόν τις ευθύνες για την αδιαφάνεια σε αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε η παράταξη που φέρνουμε τη διαφάνεια. Να το ξέρετε, κύριε Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συγκοινωνιών, πολύ απλά θα σας πω. Όλα τα όσα λέτε, μπορεί να τα λέτε και να γίνει ένας πολύ χρήσιμος διάλογος. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των προτάσεών σας. Να γίνει ένας πολύ χρήσιμος διάλογος. Μέσα βεβαίως στα πλαίσια των εφικτών. Εφικτά είναι και το θέμα το οικονομικό και βεβαίως οι νομικές δεσμεύσεις τις οποίες έχει το ελληνικό κράτος, όχι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό κράτος απέναντι σε αυτές τις εταιρείες. Βεβαίως να γίνει διάλογος. Αυτό που δεν μπορούμε να ανεχθούμε είναι η ανομία. Εγώ δεν κατηγόρησα τους πολίτες. Εσάς το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώ, κύριε Τσίπρα, διότι εσείς είσαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Εσείς είσαστε που παροτρύνετε και θέλετε να νομιμοποιήσετε την ανομία. Εσείς έχετε την ευθύνη. Όχι, δεν κατηγορώ τον απλό πολίτη, αλλά λέμε όμως ότι δεν θα ανεχθούμε τέτοιες πρακτικές. Και εσείς πρέπει να είσαστε οι πρώτοι, θα έπρεπε να είσαστε οι πρώτοι που θέλατε μια ευνομούμενη πολιτεία. Διότι πράγματι το είπατε, αλλά δεν έχετε συνέπεια σε αυτά που λέτε και στην πράξη. Ότι εάν δεν μπουν κανόνες, βεβαίως και οι μεγάλοι θα διαφεύγουν. Βεβαίως βλέπουμε τώρα ότι και οι νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν για τη φοροδιαφυγή βοηθούν στο να πιάσουμε το μικρό και να ξεφεύγει ο μεγάλος φοροφυγάς. Αυτά αλλάζουμε. Και αντί ως αριστερό κόμμα να άρχιστε και να λέτε «Όχι, μπράβο, να βοηθήσουμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια, με κριτική άποψη, με κριτική προσέγγιση». Θέλετε απλά όλα αυτά να τα ισοπεδώνετε. Ανομία. Και να λέτε ότι είναι εντολές εργολάβων. Εντολές, κύριε Τσίπρα, εμείς, και ξέρετε και τη δικιά μου διαδρομή, και ξέρετε πόσο με αγαπάνε οι όποιοι εργολάβοι, εντολές εμείς παίρνουμε, κύριε Τσίπρα, μόνο από τον ελληνικό λαό.